Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ξεκίνησαν ηλεκτρονικά να γίνονται οι πληστηριασμοί. Έχουν βγει ήδη στο σφυρί αρκετά ακίνητα. Το θέμα θα το δούμε που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, με τον δικηγόρο, τον κύριο Βασίλη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας και τον οποίο φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΕΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είδαμε ότι βγάλατε μια επίσημη ανακοίνωση ως Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας για τους πληστηριασμούς. Είδαμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν πληστηριασμοί σε όλη την χώρα. Να μας δώσετε καταρχήν λίγο την εικόνα που έχουμε όσον αφορά πόσους πληστηριασμούς είχαμε χθες, τι εικόνα έχουμε και το τι ακριβώς αφορά εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Η γενικότερη εικόνα είναι να βγουν στο σφυρί τα επόμενα 3 χρόνια 40.000 ακίνητα κάθε έτος. Δηλαδή γύρω στα 120.000 ακίνητα, τα οποία μπορεί να είναι κατοικίες, μπορεί να είναι οικόπεδα, μπορεί να είναι χωράφια, μπορεί να είναι βιομηχανικά ακίνητα, γραφεία κλπ. Επομένως λοιπόν είναι μνημονιακή δέσμευση, γι' αυτό υπάρχουν και πιέσεις να βγουν περί τα 120.000 ακίνητα στο σφυρί στα επόμενα 3 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Με βάση δημοσιεύσεις στον τύπο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα μόνο αυτή τη στιγμή από δικά μας στοιχεία, αναμένεται να βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί 70 ακίνητα μέχρι την Τρίτη. Είχαν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα 1.784 πληστηριασμοί. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί 260 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τον Μάρτιο, λέει, έχουν προγραμματιστεί 639 ηλεκτρονικές εκποιήσεις ακινήτων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Λέει επίσης σε δημοσίευμα ότι τουλάχιστον 7.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από τις τράπεζες μέχρι το Σεπτέμβριο. Ενώ τουλάχιστον 6.000 ακόμα θα πρέπει να γίνουν στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018. Μάλιστα. Αυτό μας φοβίζει λίγο το πρέπει. Είναι μνημονιακή δέσμευση και αυτό μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Το θέμα όμως και η πραγματικότητα είναι ότι η κύρια κατοικία πολλών, οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια από το 2009-2010-2011, κινδυνεύει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια προστασία της πρώτης κατοικίας? Αυτή τη στιγμή η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι μόνο μέσω του νόμου 3869-2010, του νόμου Κατσέλη. Η προστασία της κύριας κατοικίας που ίσχυε γενικότερα έχει πάψει να ισχύει από το 2014-2015 και πλέον για να προστατεύσει κάποιος μόνο την κύρια κατοικία του, και το τονίζουμε αυτό, πρέπει να προσφύγει στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Για αυτούς που έχουν την εμπορική ιδιότητα, μόνο με τον εξοδικαστικό των επιχειρήσεων. Τον τελευταίο νόμο, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που ψηφίστηκε και έχει ισχύει από τον Αύγουστο του 2017. Μάλιστα. Πριν πάμε να δούμε λίγο την εικόνα, πώς γίνονται οι πληστηριασμοί. Έχουμε κάποια εικόνα για την περιοχή μας για πληστηριασμούς, αν υπάρχουν ακίνητα, και τι σας λένε οι πολίτες που έρχονται στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα ωράριο λειτουργίας που είστε ανοιχτοί, ώστε να τους δώσετε κάποιες συμβουλές. Υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή μας. Υπάρχουν κάποιες δεκάδες ακίνητα, στα οποία, όπως έχουμε πει, περιλαμβάνονται και κατοικίες και αδόμητα ακίνητα και αγρή και βιομηχανικά ακίνητα, που θα βγουν σε πληστηριασμό τους επόμενους μήνες στην περιοχή. Μπορεί όποιος επιθυμεί να επισκέφτεται τη σελίδα του ΤΑΝ και εκεί πέρα μπορεί στον κατάλληλο σύνδεσμο να ενημερωθεί, αν το γκουγκλάρει, για το ποια ακίνητα θα βγουν σε πληστηριασμό, έτσι ώστε απλά ως περιηγητής να δει κάποια στοιχεία ή αν θέλει να εκφράσει ενδιαφέρον ως πλειοδότης να συνεχίσει τις διαδικασίες. Άλιστα. Ηλεκτρονικά πλέον, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληστηριασμών, ΙΛΣΥΠΛΙΣ. Να δούμε λίγο και μια εικόνα, πώς θα γίνεται δηλαδή ο πληστηριασμός, κύριε Ιωαννίδη, παρότι βλέπουμε ότι υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και από πολλά πολιτικά κόμματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε συνέχεια λίγο του ερωτήματός σας να πω ότι καθημερινά δεχόμαστε επισκέψεις στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, που ο κόσμος
Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς θα γίνονται, πώς θα πραγματοποιούνται, γιατί ύψος χρεών, σε ποια ακίνητα, τι διαδικασίες πρέπει να γίνουν πριν διεξαχθεί ένας πληστηριασμός. Επομένως, λοιπόν, ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι δεν είναι πληροφορημένος. Εμείς έχουμε να το πούμε ότι ένας πληστηριασμός δεν γίνεται έτσι αυτόματα. Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση, η αποστολή εξώδικης επιστολής, καταγγελία της σύμβασης, αν πρόκειται για δάνειο φυσικά. Πρέπει μετά να ακολουθήσει η έκδοση διαταγής πληρωμής. Δίνονται κάποια περιθώρια να την έννοια ότι θα πρέπει να πληρώσει. Ναι. Να προσφύγει σε ανακοπή ή να πάει να ρυθμίσει την οφειλή του. Μάλιστα. Και μετά από κάποιο διάστημα, 2-3 μηνών ενδεχομένως, αν δεν έχει προσφύγει, αν δεν έχει κινηθεί με ανακοπή, με αίτηση αναστολής εναντίον της διαταγής πληρωμής, ακολουθούν οι διαδικασίες κατάσχεσης και πληστηριασμού. Μέχρι εδώ ισχύει ό,τι ίσχυε. Από εδώ και πέρα όμως έχουμε τον ηλεκτρονικό πλέον πληστηριασμό που δεν θα γίνεται όπως συνηθίσαμε παλαιότερα στα ειρηνοδικεία με φυσική παρουσία του υπαλλήλου, των πλειοδοτών, υπερθεματιστών κλπ. Πολλές φορές δεν έγινε και ο λόγος, ναι. Υπήρχαν αντιδράσεις, μέχρι και ξύλο έχει πέσει. Υπήρχαν αντιδράσεις, έχει πέσει ξύλο, έχουμε δει σκηνές απείρου κάλους στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Αλλά θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληστηριασμών αυτής της σελίδας, αυτής της πλατφόρμας. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε όμως και τους τηλεθεατές, επειδή έχετε εσείς μια εικόνα, ο κόσμος που έρχεται στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, είναι μεγάλα τα ποσά που χρωστάει, είναι δάνεια τα οποία δεν έχουν πληρώσει καθόλου, κύριε Ιωαννίδη? Είναι μεγάλα τα ποσά. Τα ποσά κατά μέσο όρο κυμαίνονται στις 150.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να χρωστάει και 50.000, κάποιος και 300.000 ευρώ. Εμάς, μία συμβουλή μας είναι, επειδή οι δανειολήπτες χρωστάνε σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, για περισσότερα του ενός δανειακά προϊόντα, στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά, πιστωτικές κάρτες, πρότασή μας και συμβουλή μας είναι, εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, ή να προσφύγουν στον νόμο Κατσέλη, γιατί έχει ισχύ ακόμα μέχρι τέλος του 18, ή να αποτανθούν σε κατάστημα της περιοχής, σε τράπεζα της περιοχής, και να ρυθμίσουν πρώτα την οφειλή τους από στεγαστικό δάνειο που έχει πρώτη υποθήκη, πρώτη προσημείωση. Γιατί σε περίπτωση πληστηριασμού ικανοποιείται αυτός που έχει πρώτη σειρά υποθήκης, προσημείωσης κλπ. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, μια συμβουλή μας είναι να ασχοληθούν με το κάθε δάνειο ξεχωριστά, και αν δεν μπορούν με όλα μαζί να πετύχουν μια ρύθμιση σε όλα, να επιλέξουν κατά σειρά να ρυθμίσουν την πρώτη οφειλή, τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Και να πούμε τους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή από τις 9.30 μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι και την Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, ώστε όποιος θέλει να έρθει να ενημερωθεί από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών το ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Γιατί πολλοί, όπως είπατε, δεν γνωρίζουν κιόλας. Πολλοί δεν γνωρίζουν, και να πούμε λίγο δύο στοιχεία για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ότι πλέον ο υπάλληλος του πληστηριασμού συνεχίζει να είναι ο συμβολεογράφος, ο οποίος εννοείται έχει κάνει όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Μπορεί κάποιος στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα να συμμετέχει ως πλειοδότης, άρα πρέπει να περάσει τα στοιχεία του εκεί πέρα και να προχωρήσει στα προσωπικά του στοιχεία, στο αφημί του, στις διευθύνσεις κλπ. Επίσης, αυτή την πλατφόρμα μπορεί να συμμετέχει και ο φιλέτης, του οποίου η περιουσία πληστηριάζεται. Και να πούμε ότι πλειοδότες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι διάφορων νομικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι πρέπει να περάσουν τα στοιχεία τους μέσα στο σύστημα. Αυτά είναι διαδικαστικά, καλό είναι να μην επεκταθούμε σε αυτά. Μάλιστα. Και να πούμε ότι η τιμή πρώτης προσφοράς στον πληστηριασμό είναι στα 2/3 της εμπορικής αξίας των ακινήτων.
Πολλοί κόσμος ρωτάει ποια είναι η εμπορική αξία. Την εμπορική αξία, διαπιστευμένοι πραγματογνώμονες, την καθορίζουν. Έτσι. Άρα λοιπόν πλέον ως τιμή πρώτης προσφοράς είναι τα 2/3 της εμπορικής αξίας και από εκεί και πέρα ξεκινούν να υπερθεματίζουν οι πλειοδότες. Όποιος δώσει τα περισσότερα φυσικά παίρνει και το ακίνητο στο τέλος. Επίσης να αναφέρουμε ότι απαιτείται εγγύηση το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς. Δηλαδή για όποιον θέλει να συμμετέχει, η εγγύηση είναι στο 30% της τιμής η οποία ορίζεται. Και το υπόλοιπο ποσό πρέπει να το δώσει στη συνέχεια. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή βλέπουμε ότι στους πληστηριασμούς υπάρχουν που πάνε για τα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο σημείο αναφοράς, κάποιο στατιστικό. Γιατί κακά τα ψέματα, 3 χρόνια δεν πραγματοποιούνται αν πληστηριασμοί. Τώρα σίγουρα σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν ακίνητα μεγάλης αξίας, φιλέτα τα οποία σίγουρα θα δούμε κεντρίζουν το ενδιαφέρον, σίγουρα εκεί θα δούμε ενδιαφερόμενους. Ωραία. Επίσης αυτό που λένε είναι ότι για τις κατοικίες η τράπεζα θα προχωράει στην πλειοδοσία και θα λειτουργεί μετά ένα σύστημα ενοικίασης. Και αυτό δεν το γνωρίζουμε αν θα προχωρήσει. Επίσης, πολλοί ισχυρίζονται ότι οι τράπεζες ξεκινάνε να έχουν ένα αυτοτελές κομμάτι αξιοποίησης ακινήτων. Το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν, υπάρχουν και τέτοια δεδομένα. Απλά η θέση του ΚΕΠΚΑ είναι ότι πρέπει να προστατευτεί η κύρια κατοικία. Αυτό ήταν και δέσμευση της κυβέρνησης. Θέλουμε να το σκεφτούν σοβαρά, τουλάχιστον η πρώτη κατοικία να προστατευτεί. Γιατί εφόσον πάμε σε 40.000 πληστηριασμούς κάθε χρόνο, τότε μιλάμε, θα δημιουργηθεί σοβαρό κοινωνικό θέμα, κοινωνικό ζήτημα. Πολύ τα σπίτια τους, ειδικά την πρώτη κατοικία. Πολλά από αυτά τα κίνητα είναι πρώτη κατοικία, λαϊκή κατοικία όπως την αποκαλούν, που εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί εκεί μέσα μεγαλώνει, ζει και αναπτύσσεται μια οικογένεια. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για δεύτερες κατοικίες, δεν μιλάμε για εξοχικές. Η πρώτη κατοικία όμως πρέπει να προστατευτεί, γιατί άλλα ήταν τα δεδομένα το 2004-2005 όταν πήραν τα δάνεια κάποιοι και άλλα είναι σήμερα με την ανεργία, με τις μειώσεις των εισοδημάτων κλπ. Και υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν είναι αυτόματοι πληστηριασμοί. Πρέπει να προηγηθούν κάποιες διαδικασίες, εξώδικα, καταγγελίες, διαταγές πληρωμών. Και έχουν ένα περιθώριο. Θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στο ΚΕΠΚΑ, είτε στο νομικό τους, είτε όπου αλλού οι ίδιοι επιθυμούν, έτσι ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες, συμβουλές, για να κινηθούν και αυτοί σωστά, να προστατευτούν.